αρμόδιος υπουργός, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία προσθήκη ή να εξηγήσω και την παρέμβασή μου. Εντάξτε, οι συνάδελφοι βουλευτές που συμμετείχαν και οι συγκεκριτές των ομάδων, αλλά και οι συνάδελφοι βουλευτές, εκτιμώ ότι γνωρίζουν το θέμα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν και συνάδελφοι που εκείνη την ώρα δεν ήταν συζήτηση στην Ολομέλεια, είναι πιθανό να υπάρχουν συνάδελφοι που εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκονται στην Ολομέλεια. Αν έχετε την καλοσύνη, πείτε με δύο λόγια τι αφορούσε, τι ρύθμιζε η διάταξη και αν τυχόν τώρα προτείνεται μικρό αναδιατυπώσεις προκειμένου να έχει την εικόνα η Ολομέλεια και να πάρει τις αποφάσεις της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές, παρακαλώ. Η συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, έχει ολοκληρωθεί με την εξής αίρεση, ότι κρατήθηκε το άρθρο αυτό. Κρατήθηκε το άρθρο γιατί εκείνη την ώρα δεν ήταν στην αίθουσα ο κύριος Λοβέρδος και δεν μπορούσε ο κύριος Κουτρουμάνης να αναλάβει την ευθύνη της τελικής διατύπωσης. Μια φωτοτυπία, αλλά πρέπει να το διαβάσω μετά σε λίγο, θα σας το δώσω. Κύριε, αμέσως, γιατί πρέπει να αγορεύσω πρώτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρατήθηκε το άρθρο αυτό. Χρειαζόταν το σώμα μία διευκρίνηση γιατί κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Και υπήρξαν και εντωμεταξύ πάρα πολλές παρεξηγήσεις από ερμηνείες αυτής της παρέμβασης που χρειάζονταν απαντήσεις. Και σπέβδω λοιπόν να πω προς άρση κάθε ανησυχίας ότι εμείς ως Υπουργείο Υγείας προπολών εβδομάδων, προπολών μηνών έχουμε συμφωνήσει με τον Πανελλήνιο, με την Πανελλήνια Ένωση των Φαρμακοποιών αλλά και με τις επιμέρους ενώσεις τους κατά πόλεις και νομούς να λειτουργήσουμε με έναν ανέλογο τρόπο με βάση το ελεύθερο ωράριο. Έτσι λοιπόν συμφωνήσαμε να καθορίζεται από τον νόμο, από τον Υπουργό και από τις δικές τους αποφάσεις ποιο είναι το ωράριο, ποιες είναι όπως λέει η σχετική ορολογία ή εφημερίες, όπου εφημερίες εσείς να καταλαβαίνετε και διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι να βγάζουν τους φαρμακοποιούς που εφημερεύουν κατά την προηγούμενη έννοια, δηλαδή και τη μέρα και τη νύχτα, αλλά όποιος άλλος θέλει, στο καθοριζόμενο και καθορισμένο πια μετά από τόσα χρόνια ωράριο, να προσθέτει τον εαυτό του. Αυτή ήταν η συμφωνία μας. Αυτό και νομοθετήθηκε και εξειδικεύτηκε με υπουργική απόφαση και δύο εγκυκλίους για να διευκολύνω την εφαρμογή μετά από συζήτηση με τους φαρμακοποιούς εξέδωσε. Ελάτε τώρα που κατά την πράξη και όχι παντού, ας πούμε δεν είχαμε πρόβλημα στον Πειραιά. Δεν είχαμε προβλήματα πολλά στην Αθήνα. Είχαμε όμως έντονα προβλήματα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο πρακτικές των συλλόγων, λίγων συλλόγων, αλλά υπήρξαν. Δίστροπες έβαζαν λόγου χάρη ημερομηνία όπου ένα φαρμακείο δήλωνε ότι θέλει να συμμετάσχει την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Χάνονταν αυτές οι αστραπιές προθεσμίες σε ακατάλληλους χρόνους και μετά άνοιγε το φαρμακείο, έστελνε ο φαρμακευτικός σύλλογος στην αστυνομία, έκανε η αστυνομία μηνύσεις, ταλαιπωρία. Έτσι λοιπόν βάλαμε αυτή την προσθήκη, η οποία δημιούργησε όμως άλλη αμφιβολία. Δηλαδή καταργείται το ωράριο, δηλαδή όποιος θέλει φαρμακοποιός ανοίγει ό,τι ώρα θέλει, ανοίγει τις δύο ώρες μόνο που είναι γεμάτη η αγορά, μόλις δηλαδή έχουν κλείσει τα εμπορικά καταστήματα. Και μετά που αποσύρεται ο κόσμος από τις αγορές, κλείνει, κάνει δηλαδή πειρατεία. Αυτό το είχαμε αποκλείσει. Αλλά επειδή προκλήθηκε αυτή η δυσπιστία, και καταλήγω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας, προσθέτουμε περίπου 10 λέξεις. Κάνουμε δηλαδή μια βελτίωση, μια προσθήκη, η οποία διευκρινίζει τα πάντα και έρει τα προβλήματα και τις ενδεχόμενες κινητοποίησεις. Η διάταξη με τις προσθήκες λέξεων γίνεται πια ως εξής. Φαρμακοποιοί οι οποίοι κατόπιν επιλογής τους επιθυμούν να εργάζονται πέραν του καθοριζομένου ωραρίου υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο περιφερειάρχη. Μέχρι εδώ καλώς. Με την υποβολή της δήλωσης νομιμοποιείται αυτοδικαίωση πέραν του καθοριζομένου ωραρίου εργασία. Να τώρα, όχι, σας το δίνω αμέσως. Αυτή είναι η πρόσθεση. Όπως αυτό προσδιορίζεται από την νομοθεσία και την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση. Αυτή η φράση. Παρακαλώ. Εγώ τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή γνωρίζει το θέμα. Έχουμε επανειλημμένα συζητήσει γι' αυτό και ψηφίσει σχετικές διατάξεις. Προσπαθήσαμε με έναν τρόπο πολύ ορθολογικό, βασισμένο στις ανάγκες των πολιτών και όχι μόνο στις ανάγκες των επαγγελματιών στον χώρο του φαρμάκου, να
δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ελεύθερης λειτουργίας των επαγγελματιών στον χώρο αυτό. Παλέψαμε, και οι σύλλογοι το ξέρουν, για να μην περάσουν απόψεις όπως αυτές που ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή απόψε. Γιατί επροτείνεται από πάρα πολλές πλευρές να υιοθετήσουμε λογική στον χώρο του φαρμάκου, λιανικής πώλησης, από σούπερ μάρκετ, από πολυεθνικές εταιρείες και τα τι αυτά. Και είπαμε όχι, να κρατήσουμε το θέμα έτσι όπως η Ελλάδα επί 40 χρόνια το λειτουργούσε, διότι εντωμεταξύ είχαμε τότε που μιλάγαμε 11.000 φαρμακεία, σήμερα με την απελευθέρωση του επαγγέλματος έχουμε 12.000 φαρμακεία. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τουλάχιστον 12.000 οικογένειες και να αλλάξουμε μετά από 40 χρόνια γραμμή πλεύσης. Και είπαμε να βγει το θέμα από την ημερήσια διάταξη ως μία υποχρέωση που έχουμε εκπληρώσει απέναντι στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας πρώτον και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το γνωστό περιβάλλον που γνωρίζετε, κάνοντας συμφωνίες με τους συλλόγους, όπως είπα στην πρωτολογία. Ορισμένοι δίστροποι σύλλογοι, όχι όλοι, ανέφερα ότι πρόβλημα τέτοιο στην Αθήνα δεν έχουμε, στον Πειραιά δεν έχουμε. Έχουμε σε 2 ή 3 συλλόγους της χώρας. Κρατάνε με επιμονή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το θέμα της απελευθέρωσης του φαρμακευτικού επαγγέλματος στο τραπέζι των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους. Πιστεύοντας και ισχυριζόμενοι ότι βοηθούν τους χώρους τους, αφήνουν το θέμα ενοιχτές και εκκρεμές και ανοιχτό. Κάνουμε παρέμβαση για να φύγει από την ατζέντα, για να φύγει από τη συζήτηση με τις ρυθμίσεις και τις συμφωνίες που κάναμε, να κρατήσουμε ένα επάγγελμα σε λογικό πλαίσιο λειτουργίας αλλά και ανοιχτό. Και τι είπαμε? Να μην υπάρχουν παρεμβολές αδειοδότησης. Να υπάρχει παρέμβαση και της περιφέρειας και των συλλόγων για εύρυθμη ενημέρωση του κόσμου για το ποιος είναι ανοιχτός για να δώσει ένα φάρμακο τη νύχτα. Και με μια λέξη που προσθέτουμε σήμερα, υπενθυμίζουμε αυτό που η νομοθεσία αναφέρει, ότι δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, το ωράριο καθορίζεται από τον νόμο και από τους φαρμακευτικούς συλλόγους. Είναι κρίμα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, υποστηρίζοντας συμφέροντα που δεν έχουν να κάνουν με την αίθουσα, να κρατήσουμε και σήμερα, για κάποιες εβδομάδες ακόμη, ανοιχτό αυτό το θέμα. Να δεχτώ την παρέμβαση του κυρίου Κακλαμάνη, να μην παρεμβληθεί η σημερινή φράση και αυτή να μπει σε επόμενο νομοσχέδιο, αλλά με τίποτε δεν δέχομαι να πάρω πίσω μια ρύθμιση που βοηθάει, κύριε Χατζηδάκη, αν με ακούτε, κύριε Χατζηδάκη, αν με ακούτε, που βοηθάει και δεν βλάπτει, που δημιουργεί εύρυθμη λειτουργία και όχι το αντίθετο. Δεν είναι δυνατόν να υποκύπτει κανείς μας σε κάποιον σύλλογο επειδή αυτός ακολουθεί δίστροπες και στρεψόδικες πρακτικές. Να βάζει επιλογή σε ένα φαρμακείο να δηλώσει αν θέλει να είναι ανοιχτό την παραμονή της πρωτοχρονιάς και μετά να του λέει έχασε την προθεσμία. Όχι από μένα αυτά. Εγώ επιμένω στη ρύθμιση. Αν υπάρχει θέμα κανονισμού, να μην μπει η προστίκη. Έχουμε σχέδιο νόμου την επόμενη εβδομάδα, να μπει η προστίκη εκεί. Αλλά επουδενή αποσύρει το Υπουργείο αυτή την απόπειρα να λειτουργήσουμε σε πλαίσιο. Θεωρώ ότι από τις παρεμβάσεις που άκουσα, η παρέμβαση πρωτίστως του κυρίου Αλευρά, αλλά και εν μέρη του κυρίου Χατζηδάκη, δίνουν τη λύση. Επιμένω σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, η Βουλή ξέρει ποιο είναι το θέμα, δεν υπάρχει άγνοια, αυτός είναι ισχυρισμός για να πάει πίσω μια ενέργεια. Και όποιοι θέλουν να φύγει αυτό από εδώ, κατ' ουσίαν χωρίς να το επιθυμούν, ασυνείδητα κρατάνε ανοιχτό το θέμα στο τραπέζι. Και διατηρουμένου του θέματος ανοιχτού, ανοίγουν το δρόμο για τις πολυεθνικές και για τα σούπερ μάρκετς. Όποιος ξέρει, ξέρει και τι λέει. Λοιπόν.